χτύψω. Έστω να χτύψω. Δεν αντέχω άλλο. Βλέπει και ξαναβλέπει το σοκαριστικό βίντεο για την ενδοσχολική βία και οι μνήμες της ξυπνούν όχι πια σαν εφιάλτης, αλλά σαν μια μελανή σελίδα στη ζωή της που κράτησε χρόνια και για να μπορέσει να θεραπεύσει τον εαυτό της έκανε γιγάντια προσπάθεια. Ο πόνος, η αλήθεια είναι, έχει φύγει γιατί έχω καταφέρει να τον διώξω. Η Μαρία Πισία Κοτσιφού βίωσε την ενδοσχολική βία από 9 ετών, ως παιδί που μετακινήθηκε από σχολείο της πόλης σε σχολείο της περιφέρειας και ως παιδί με το στίγμα της άριστης μαθήτριας, αυτή που από τους δασκάλους υπονοούνταν ότι θα μπορούσε να αποτελεί το καλό παράδειγμα. Παίζαμε βόλι, μπάσκετ και κάποια στιγμή, επειδή δεν έδωσα μία πάσα σε μία συμμαθήτριά μου, κοριτσάκι, 10 χρονών παιδάκια, νευρίασε. Το κορίτσι αυτό ήταν τότε το αγρίμι του σχολείου, έτσι το έλεγαν. Είχε πολύ άσχημη συμπεριφορά. Κανένας ποτέ δεν νοιάστηκε γιατί αυτό το παιδί ήταν έτσι. Με αποτέλεσμα λοιπόν να νευριάσει, να μου πετάξει την μπάλα του μπάσκετ στο πρόσωπο, να ραγίσει εδώ το κόκαλο της μύτης και να φύγω πίσω και όπως έφυγα πίσω χτύπησα στο κεφάλι και πάθα διάσηση. Βίωσε επί χρόνια έναν εφιάλτη που φάνταζε αδύνατο να σηκώσει όχι μόνο με χειρονομίες και λεκτικές επιθέσεις, αλλά και επιθέσεις με γροθιές και χτυπήματα που πλήγωναν το σώμα και την ψυχή της. Μελανιασμένη, ματωμένα τα χείλη μου. Αυτό που θυμάμαι πολύ έντονα ήταν ότι πέραν από τις απειλές που δεχόμουν σχεδόν σε καθημερινή βάση, αν κάνεις αυτό θα σε δίνουμε, θα σε περιμένουμε στις τουαλέτες. Δεν πήγαινα, ας πούμε, τουαλέτα για πολλά χρόνια στο σχολείο. Φοβόμουν το ποιος θα είναι και θα με περιμένει. Με τις συνθήκες στις δεκαετίες του 90 και του 2000 να προάγουν τη σιωπή, η Μαρία που ζητούσε με πείσμα να αλλάξει περιβάλλον, χρειάστηκε μέχρι και τη Δευτέρα Λυκείου, όπως λέει, να υπομείνει μαρτύρια και να φοβάται ακόμη και στις τουαλέτες του σχολείου να πάει, αφού ακόμη και εκεί την ακολουθούσε ο πόνος και ένα λυσαλαίο ξέσπασμα χωρίς λόγο και αιτία. Από όλο το περιβάλλον, κυρίως από το σχολικό και στο οικογενειακό, υπήρχε η αντίληψη στην εποχή μου. Έτσι είναι η ζωή μου, ρε. Δυσκολίες θα βρεις. Σήμερα, πολλά χρόνια μετά, σπάει τη σιωπή της για να βοηθήσει, όπως λέει. Έστω και ένα παιδί. Ένα παιδί που υπομένει τη βία και που όλοι πρέπει να έχουμε ανοιχτά αυτιά, όπως εξηγεί, για να το ακούσουμε. Από τους δασκάλους και την οικογένεια, μέχρι οποιονδήποτε γίνει δέκτης μιας τέτοιας μαρτυρίας που ποτέ δεν θα πρέπει να περνάει απαρατήρητη. Παρόλο που η ζωή μου έχει προχωρήσει, που έχουν περάσει τόσο πολλά χρόνια, δεν έχω ωραίες αναμνήσεις από αυτά τα χρόνια. Οπότε όταν βλέπω αυτές τις φωτογραφίες που μπορεί να γελάω, θυμάμαι τα κλάματα. Με τη ζωή της να έχει πλέον πάρει το δρόμο που ίδια λαχταρούσε, ακούγοντας για μέτρα που λαμβάνονται προκειμένου να περιοριστεί το φαινόμενο της βίας στα σχολεία, φοβάται πως η αυστηρότητα ίσως να μην φέρει αποτελέσματα. Εξηγώντας ότι θύματα κακοποίησης με άλλο τρόπο και από άλλο περιβάλλον είναι σίγουρα και οι θύτες της βίας μέσα στα σχολεία. Πιστεύω ότι δεν θα βοηθήσει. Γιατί το πρόβλημα δεν είναι να δώσεις τη τιμωρία. Το πρόβλημα είναι πιο βαθύ. Το πρόβλημα είναι να ψάξεις στο σπίτι τι γίνεται. Όσο για το αν έχει ξεχάσει, λέει πως τα κατάφερε μετά από μεγάλη προσπάθεια. Αυτό ζητάει να κάνουν όσα παιδιά βιώνουν τέτοιες καταστάσεις. Να μιλήσουν. Να μιλήσει. Εγώ μιλούσα και δεν ακουγόμουν. Κάποια στιγμή ακούστηκα. Ίσως χρειαστεί πιο έντονος τόνος. Ίσως χρειαστεί πιο πολύ νεύρο, πιο πολύ τσαμπουκάς. Η ίδια στην πιθανότητα πάντως να επιστρέψει σε αυτό το σχολείο που πόνεσε, ακόμη και ως μητέρα μαθητή ή μαθήτριας, μάλλον εμφανίζεται σίγουρη ότι θα προσπαθούσε να το αποφύγει προστατεύοντας τον εαυτό της. Όχι γιατί το παιδί μου θα πάθει κάτι, το παιδί μου θα το προστατεύσω και οπουδήποτε να είναι μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε και θα πω μπροστά. Εάν πάω όμως εκεί, είναι σαν να πηγαίνει η Μαρία η μικρή ξανά εκεί. Οπότε θέλω να επουλώσω τις πληγές και να κλείσω τις πληγές της μικρής Μαρίας.